Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Παρακολουθείτε το δίκτυο σε ζωντανή μετάδοση. Είναι η εκπομπή live, λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη μάχη και για την περιοχή τη δική μας εδώ, αλλά και για όλη την χώρα, με εκλογές που έρχονται την άλλη Κυριακή. Θα είμαστε εδώ όλες αυτές τις επόμενες βραδιές μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου να προσεγγίζουμε, να συζητάμε, να κουβεντιάζουμε με υποψήφιους βουλευτές από όλη την Δυτική Μακεδονία, κυρίως από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με ματιές που ρίχνουμε και σε όλα τα γεγονότα και σε όλες τις ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι το Δελτίο Ειδήσεων των 9 ξεκινάει μία ώρα νωρίτερα κάθε βράδυ για να μπορούμε να έχουμε έτσι μία μεγαλύτερη ευκαιρία να προσεγγίζουμε, να συζητάμε με τους υποψήφιους βουλευτές για αυτές τις εκλογές που μόνο, φανταστείτε, για την Καστοριά είναι περίπου 44, αν εξαιρέσουμε και τον Μανώλη Χατζησημειονίδη που δεν θα μπει σε κάποια λίστα. Έχουμε κοντά μας, φίλες και φίλοι, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιάντζη. Είναι μαζί μας και θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση αναλυτική για την υποψηφιότητά του, τους στόχους και αυτό που διαβάζω και σε μια πρώτη, αν θέλετε, ανακοίνωση και σε ένα μπάνερ καινούριο που έχω δει για τα μεγάλα έργα που θα πρέπει να συνεχιστούν. Είναι μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Βαρά, καλό βράδυ και στους τηλεθεατές και να ευχηθούμε το 2015 να χαρίζει πρώτα απ' όλα υγεία σε όλους και να ξανάρθει το χαμόγελο στους Καστοριανούς και στις Καστοριανές. Ναι, είναι μεγάλη η κουβέντα πια και είναι ελπίδα να λέμε για χαμόγελο, αλλά αυτό θα το δούμε. Δεν ξέρω αν θα εξαρτηθεί, κύριε Γιάννη, και από το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά είναι κάτι το οποίο όντως λείπει. Υπάρχει στεναχώρια, υπάρχουν προϋπολογισμοί οικογενειακοί που έχουν τυναχθεί στον αέρα στην κυριολεξία, αλλά νομίζω είναι πράγματα που θα τα κουβεντιάσουμε. Είστε προσκεκλημένος πια ως υποψήφιος βουλευτής, γιατί είστε στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω πριν μπω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία από εδώ και πέρα και τους στόχους που έχετε βάλει, γιατί πρέπει να μας πείτε τι θέλετε να κάνετε στην περιοχή μας και διεκδικείτε την κοινοβουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά, πρώτα να δούμε δύο πράγματα λίγο και για το ψηφοδέλτιο αλλά και για την κάθοδό σας. Γιατί έχετε επιλέξει να είστε υποψήφιος βουλευτής? Δεν θα πω ότι είναι γνωστό. Σαν ομάρχη, τα λοιπά, δεν τα λέω, τα ξέρει ο κόσμος. Κοιτάξτε, δεν θα κάνω μια ανάλυση του βιογραφικού μου, γιατί δεν με γνωρίζει ο κόσμος και δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να τονίσω πριν να αναφερθώ σε αυτό που μου είπατε, είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της παράταξής μου, την οποία υπηρετώ από τα νεανικά μου χρόνια χωρίς αποκλήσεις και με ευσυνειδησία και πειθαρχία απόλυτη, τη στήριξε την παράταξη αυτή και έκρινα ότι το κάλεσμα αυτό ήταν πρόκληση. Έβαλα λοιπόν την υποψηφιότητα με ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο την κρίσιμη αυτή χρονική στιγμή. Όσον αφορά βέβαια να πω δύο πράγματα για τα γεγονότα. Αναφέρεστε προφανώς στο ψηφοδέλτιο, στο ψηφοδέλτιο και όλα αυτά που έγιναν με εγώ, το ποιοι είναι οι βουλευτές, αν είστε εσείς ή αν είναι ο κ. Χατζησημειονίδης ή τελικά είστε εσείς και όλα αυτά που έγιναν. Εγώ δεν θα προχωρήσω σε ανάλυση, αυτό είναι θέμα που αφορά την κομματική οργάνωση και όχι εμένα. Εγώ σας είπα πώς κατέθεσα την υποψηφιότητά μου, γι' αυτό και ζητάω την ψήφο των Καστοριανών. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία την υπηρέτησα από τη θέση του απλού στελέχους μέχρι την Κεντρική Επιτροπή και όχι μόνο. Πέρασα από όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας. Ήμουν βέβαια από τους ανθρώπους που στήριξα τον Αντώνη τον Σαμαρά και είναι τιμή μου αυτό το πράγμα. Επομένως, δεν ήμουν άγνωστος στη Νέα Δημοκρατία. Έχω πάρα πολλά χρόνια που αγωνίζομαι και βέβαια είναι τιμή για μένα που η Νέα Δημοκρατία με επέλεξε για υποψήφιο βουλευτή. Με συμπεριέλαβε στη λίστα, η οποία λίστα σε μένα ανακοινώθηκε 2 η ώρα το μεσημέρι όταν έληξε η συνεδρίαση. Έληξε συνεδρίαση και στάλησαν τα ψηφοδέλτια και λέτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λίστες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω και δεν με αφορούν. Τώρα προφανώς το λέτε αυτό, δεν θέλω να επεκταθώ κι εγώ πολύ, εντάξει, γιατί είναι πιο πολύ ένα εσωτερικό δικό σας θέμα. Υπάρχει μια αντίδραση και από το περιβάλλον Χατζησημείων ήδη. Ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει, ποιο με έβγαλε, ποιο μπήκε κτλ. Τώρα είναι ζητήματα που παίζουν τελικά πρώτο ρόλο ή ασχοληθήκατε. Λέτε καταθέστε μια αίτηση. Ακούστε. Καταθέτει κάποιο μια αίτηση και μετά θέλει να βγάλει κάποιον για να πει αυτός, πώς γίνεται αυτό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και βέβαια δεν έχουμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι. Θα σας θυμίσω όμως ένα γεγονός
Το οποίο μου συνέβη εμένα προσωπικά. Το 2000 μου ανακοινώθηκε ότι είμαι υποψήφιος. Έφυγα λοιπόν το εκλογικό μου κέντρο και σε κάποια στιγμή μου ανακοινώνεται ότι δεν είσαι εσύ, κύριε Αγγελή. Το εκλογικό μου, βεβαίως, το 2000 το εκλογικό μου κέντρο το έδωσε στον κύριο Αγγελή και την επόμενη μέρα σε στρατεύτηκα και έτρεξα για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή εκείνο που θέλω. Σα είχαν ειδοποιήσει ότι είστε στο ψηφοδέλτιο, ξεκινήσετε να φτιάχνετε το εκλογικό σα κέντρο και στη συνέχεια το εκλογικό πήγε στον Αγγελή, γιατί αυτό ήταν τελικά το πρόβλημα. Και το έδωσε στον κύριο Αγγελή και ήταν ψηφοδέλτιο. Από εκεί και πέρα όμω στρατεύτηκα να βοηθήσω την παράταξή μου. Και σήμερα να κάνω ένα κάλεσμα σε όλου, γιατί καλά είναι να βάζουν υποψηφιότητε, από εκεί και πέρα όμω κάποιοι επιλέγονται, κάποιοι δεν επιλέγονται. Όλοι όμω πρέπει ενωμένοι να στρατευτούμε για να καταφέρουμε τον τελικό στόχο. Ωραία. Κύριε Γιάννη, τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είναι η νίκη Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό αφορά εσάς που είστε και τα κομματικά στελέχη. Εγώ ως πολίτης όμως, που δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, αυτά όμως μας διοικούν, λέω κάποια στιγμή, το ένα κόμμα εδώ, το άλλο κόμμα εκεί, το άλλο κόμμα παραδίπλα, θα δούμε χαίρι και προκοπή, να το πω απλά, σε αυτόν τον τόπο. Ακούστε. Κύριε Γιάννη, η Καστοριά και όχι μόνο η Ελλάδα. Εντάξει, η Ελλάδα το λέμε γενικά, εδώ βιώνουμε δραματικά πράγματα. Και θέλω τώρα να καταλάβω και με τη δική σας υποψηφιότητα, αλλά αυτά θα ρωτήσω και σε όλους τους υποψήφους βουλευτές του κόμματός σας, που μπορεί να πάρετε και την έδρα ή μπορεί να μην την πάρετε, δεν ξέρω πώς θα επιλέξει ο κόσμος. Τι σχέδιο έχετε τελικά? Δεν είναι μόνο να επιλέγουμε τον Κώστα Γιάντζη ή την Αντωνίου ή τον Τζιγκαλάγια για να πούμε ότι εντάξει, δικαιούνται ή δεν δικαιούνται. Τι σχέδιο υπάρχει, τι θέλετε να κάνετε? Πριν φτάσουμε σε αυτό, θα πούμε δύο κουβέντες. Ότι πράγματι αυτή την περίοδο το κλίμα δεν είναι καλό. Ειδικά για τον τόπο μας. Καταλαβαίνω τις αγωνίες, καταλαβαίνω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, όμως φτάσαμε εκεί, έγιναν μεγάλες θυσίες από τον ελληνικό λαό, έχουμε μια σταθερότητα, ξέρουμε ότι το αύριο πώς θα είναι με αυτή την κυβέρνηση και δεν ξέρουμε πώς θα είναι με μια άλλη κυβέρνηση, η οποία, αν είναι, η οποία από τη μεριά της αντιπολίτευσης έχει όλη την ευχέρεια να καταθέτει προγράμματα τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί και δεν ξέρεις αύριο πώς θα εφαρμοστούν και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς, εγώ δηλαδή προσωπικά και απευθυνόμενος σε όλους τους νεοδημοκράτες, τις νεοδημοκράτες και σε όλους τους Καστοριανούς, να ψηφίσουν σκεπτόμενοι το αύριο και το μέλλον του τόπου. Κύριε Βαρά, δεν είναι για μας, είναι για τα παιδιά μας. Εμείς έχουμε μια ηλικία, έχουμε περάσει αυτά που περάσαμε. Τα παιδιά μας όμως δικαιούνται καλύτερες μέρες. Και αυτή τη στιγμή η Καστοριά έχει μια ανεργία που δεν μπορώ να την αναφέρω σε τι ποσοστά φτάνει όσον αφορά τους νέους. Έχουμε όμως και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και τα οποία θα τα αναφέρουμε. Επομένως η παρουσία μου εμένα εδώ σήμερα γιατί είναι? Γιατί πιστεύω ότι ο αγώνας για την πατρίδα μας θα ξεκινήσει πρώτα από τον τόπο μας, από την Καστοριά μας. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε αυτά τα οποία κατακτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και για μένα τα προβλήματα του τόπου, κύριε Παρά, και το αναπτυξιακό πρόγραμμα που κατατέθη από την πρώην νομαρχική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, περατώθηκε. Τα μεγάλα έργα προχώρησαν και θα τα αναφέρω. Βλέπω όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο μηδέν. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κατακτήσαμε δεν προχώρησαν. Παραδείγματος χάρη. Να πάρω το πανεπιστήμιο. Που ιδιαίτερα εμένα με πονάει. Ναι, γιατί τώρα το θέμα αυτό και τώρα να συξηγήσω. Καλώς το ξεκινάτε. Όχι, θα ξεκινήσω από την πληροφορία και θα μου το πείτε και μετά ότι εδώ και περίπου ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, πριν κάνουμε τις εκλογές, συμμετέχετε κι εσείς σε μια διαδικασία ένδικη όπου θα κατατεθεί μήνυση κατά του Υπουργού Παιδείας για το θέμα αυτό. Όχι, θα σας εξηγήσω τι είναι. Όχι, θα πείτε μετά. Για να ξεκινήσω. Παραδείγματος χάρη. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το θέμα της αρχιτεκτονικής, αυτό που έγινε, σας το τόνισα και σε παλαιότερη εκπομπή, και δεν το κάνω σημαία προβολής αυτό, είναι προσβολή για την Καστοριά και εμένα με μειώνει σαν Καστοριανό. Γι' αυτό και το καταθέτω. Δηλαδή, σε εκείνη την κρίσιμη χρονική στιγμή, εγώ τα είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα είπα και εκεί που έπρεπε, δυστυχώς έγινε εκείνο που δεν έπρεπε να γίνει για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το τμήμα. Γιατί ο καθένας προσπαθούσε με τον τρόπο του να καρποθεί την επιτυχία και βέβαια η αποτυχία χρεώνεται εκεί που μας συμφέρει. Και φτάσαμε. Άλλο να συνεδριάζει ο ένας, άλλο να συνεδριάζει ο άλλος και τελικά ο τελικός στόχος που ήταν να διατηρήσουμε την αρχιτεκτονική δεν μπορέσαμε. Και αντί αυτού, ακούστε το σενάριο το οποίο είναι προσβλητικό για την Καστοριά μας. Το τονίζω πάλι αυτό.
να αλλάξει τμήμα, το όνομα της αρχιτεκτονικής και να πάει στην Κοζάνη σαν τμήμα νέων, πώς λέγεται... Για να συντηρηθεί εκεί μια κατάσταση... Προσέξτε, γιατί εάν η αρχιτεκτονική πήγαινε στην Κοζάνη θα υπήρχε εδώ περιφερειακό πρόβλημα. Uh-huh. Αυτή ήταν έξυπνη κίνηση της Κοζάνης, την οποία δεν έγινε αντιληπτή. Κατάφεραν, το κράτησαν και εν συνεχεία πηγαίνουν στα Γιάννενα, την αρχιτεκτονική. Δηλαδή όλη τη δική μας τη δουλειά δηλαδή, την πήρα στα Γιάννενα. Παρά τις αντίθετες οδηγίες της Τρόικας, ότι δεν δημιουργούμε νέα τμήματα και πάνε να κάνουν πολυτεχνείο στα Γιάννενα εκεί που δεν υπάρχει πολυτεχνείο. Εδώ υπάρχουν και ευθύνες κυβερνητικές, φαντάζομαι. Θα εξηγήσω. Πώς θα επιτρέπει το κόμμα που εκπροσωπείτε εσείς η Νέα Δημοκρατία. Φτάνω λοιπόν στο διατάφτα. Τι θα επιτρέπει τώρα, είστε υποψήφιος με τη Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν θα λέτε, γιατί τώρα πρέπει να αποφασίσετε. Πήρε την αρχιτεκτονική η Κοζάνη, την πήγαν από Κοζάνη για να συντηρηθεί εκεί και Γιάννενα, φταίει ο υπουργός, φταίει η βουλευτής, φταίει το κόμμα. Κάποιες ευθύνες μπορεί να υπάρχουν, αλλά κάποια στιγμή πείτε τα αναλυτικά. Αναλυτικά. Πού είναι οι ευθύνες. Ακούστε λοιπόν τώρα. Το 2004 και επικαλούμε τη μαρτυρία του βουλευτή τότε του κ. Αγγελή, κοινή δημάρχου, του κ. Αγγελέζου που ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ναι. Όταν κληθήκαμε επιγόντως στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί ο κύριος Πετσάνικος είχε φέρει το τμήμα πληροφορικής χωρίς να έχει φέξει. Που σημαίνει ότι το τμήμα είναι άκυρο. Και όταν μπήκαμε στο γραφείο του κυρίου Ταλιαδούρου και μας είπε ότι ακυρώνει το τμήμα, επικαλούμε και τη μαρτυρία το τι έγινε μέσα στο γραφείο. Μέχρι το βράδυ πήγαμε στο Μαξίμου, επισκεφθήκαμε τον κύριο Αγγέλου, καταφέραμε, ανατρέψαμε την απόφαση, δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε την υποδομή, φτιάξαμε το κτίριο που είναι δίπλα στον Άγιο Τρίφωνο στο Μανιάκι. Mm-hmm. Το βαφτίσαμε σχολείο, ενώ δεν είχαμε δικαίωμα να κάνουμε έργα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ετοιμάσαμε την υποδομή σε 4 μήνες και σώσαμε το κτίριο. Σας ερωτώ, εάν εκείνη την ημέρα εμείς λέγαμε ότι το χάσαμε, θα έφυγε η κυβέρνηση. Εμείς τα φταίγαμε. Δικό μας λάθος ήταν. Εμείς όμως το στηρίξαμε, πείσαμε την κυβέρνηση και το καταφέραμε. Τότε λέτε, μάλιστα η γλώσσα μου να φωνάζω. Να πάτε στον Πρωθυπουργό, να ενημερώσετε τον κύριο Σαμάρα, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν ο Πρωθυπουργός γνώριζε το θέμα θα κάναμε το τμήμα. Ναι, άρα λέτε ότι αυτή είναι η συμπυρικνία του κυκλώματος των καθηγητών εις βάρος της Καστοριάς, όπως το βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτούς τους είχαμε απέναντι. Κύριε Γιάντζη, λέτε ευθέως τώρα το εξής. Με Αγγελή και Εγκλέζο τότε, μεταξύ άλλων, κινηθήκατε, το σώσατε. Άρα λοιπόν τώρα μου λέτε ότι ανάλογες κινήσεις τοπικά δεν έγιναν από βουλευτή, από πρόεδρο ΝΟΔΕ ή από οποιοδήποτε άλλο, και γι' αυτό χάθηκε. Ακούστε. Τελικά ότι χάθηκε. Οι κινήσεις γιατί έγιναν. Χάθηκε, κύριε Γιάννη. Εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει ποτέ αυτό. Ακούστε. Παρότι έχω ακούσει και τον Περιφερειάρχη ότι θα φέρουμε αρχιτεκτονική, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει. Μετά κινητικό. Λοιπόν από όλα αυτά, εγώ τα είπα και τότε, να μην το επαναλαμβάνω. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, ναι. Δώσαμε σε συνεργασία με το Σύλλογο τη Ομόνοια. Ναι. Και την παρουσία του κυρίου Λιάνου, εκπροσώπου του Δήμου και του κυρίου Κώτα πριν, από την περιφέρεια, ναι. Δώσαμε όλο το φάκελο στον δικηγόρο του κύριου Λαμτζή για να ερευνηθούν όλες οι πιθανότητες για να προσφύγουμε στα δικαστήρια για τη δικαίωση. Όχι για να. Η δικαίωση μας ποια θα είναι, να κρατήσουν το τμήμα. Και μετά τις εκλογές θα κατατεθεί και εναντίον της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όχι εναντίον του Υπουργού. Γιατί αυτή η εισήγηση έγινε από τη Διοικούσα Επιτροπή. Δεν έγινε από το Υπουργείο. Αυτοί εισηγήθηκαν και εκεί πέρα κόλλησε. Τώρα, ο καθένας, ακούστε κύριε Παράρα, όταν ερχόμαστε και μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Γιατί είμαστε και υπόλογοι και θα πρέπει κάποιος να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Mm-hmm. Ο καθένας λοιπόν ας κάνει την αυτοκριτική του, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ ξέρω τι θα έκανα όταν ήμουν εγώ. Γι' αυτό και έρχομαι απέναντι και ζητάω την ψήφο του κόσμου. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί βλέπω ότι στην πορεία χάσαμε το δυναμισμό μας, χάσαμε την... Ναι, δηλαδή λέτε τώρα, ζητάτε ψήφο για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε, λέτε... Να ενεργοποιήσουμε αυτά που κάθηκαν, δεν είναι μόνο αυτά. Θα πω και τα άλλα. Θα πείτε και τα άλλα, αλλά αυτό λέτε ότι... Όχι, δεν θα πω ότι είναι μια ευθύνη, γιατί είναι ευθύνη σίγουρα. Είναι στο χέρι ενός τοπικού βουλευτή να μπορέσει να το κινήσει όλο αυτό για να κάνει αυτό που θέλετε, δεν που λέτε. Δεν είναι θέμα μόνο. Πρέπει μια συνισταμένη πολλών. Εμείς δεν μπορεί η Αντωνίου να κινήθηκε δεν και ξέρω, να κοιμόντουσαν οι άλλοι. Δεν ξέρω, ο κύριος Αγγελής μπήκε επικεφαλής. Ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση, πήγαμε και το διεκδικήσαμε. Όπως το στρατό. Ξεχάσατε ο στρατός του 2004 έφυγε
Και όταν το 2005 ήρθε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε δύο μήνες ήρθε ο Σαββατός και τον φτιάξαμε ξανά. Ναι, υπήρχαν συντονισμένες κινήσεις. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα βεβαίως. Συντονισμένο ρόλο έπαιξε. Και ο κύριος Τωτονίδης. Ο Τωτονίδης, ο Νίκος. Ο κύριος Παπουλίδης. Όλοι οι Παπουλίδης. Βέβαια, παίξατε εσείς όλοι. Βεβαίως, όλοι πήγαμε κάτω. Είστε συντονισμένοι. Πείσαμε την κυβέρνηση και δεν έγινε σε μια φορά αυτό. Πείσαμε, είχαμε τα επιχειρήματά μας. Όχι αυτή τη φορά δηλαδή. Για ποια άλλα θέματα λέτε πανεπιστήμια. Να προχωρήσω. Δεν είναι μόνο αιτήματα. Ένα λεπτό. Εδώ ακούω. Τώρα στο θέμα... Να αναλύεται ότι αυτές είναι αιτίες που σας οδήγησαν να είστε υποψήφιος. Μερικά από αυτά τα θέματα μου λέτε. Βεβαίως. Για να ακούσω. Γιατί άλλα. Πιστεύω ότι η Καστοριά πρέπει να ξαναβρει το ρυθμό της, πρέπει να ξαναβρει τις ζωντάνια της και να πάρει αυτά τη θέση που της αξίζει. Mm-hmm. Μπορεί να είμαστε παραμεθόριος νομός, ναι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια. 16 χρόνια που είμαι μέσα στην ομαρχική αυτοδιοίκηση. Και από τον κύριο προηγούμενο μέχρι τον κύριο Καπαξή, και από τον κύριο Σουμφουρίδη και τους βουλευτές και τον κύριο Πετσάνη, που δώσαμε αγώνες για αυτά. Δεν χάνονται έτσι αυτά σε δύο χρόνια, κύριε Παπαδόπουλο. Και όμως πολλά από αυτά βλέπετε ότι έχουν καταφέρει. Καθένας θα κάνει την αυτοκριτική του. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν και δεν ασχολούμαι με κανέναν. Εγώ κοιτάω αυτή τη στιγμή τι προτείνω στον κόσμο και ζητάω την ψήφο του κόσμου. Ναι, ζητάτε την ψήφο γιατί λέτε ότι αυτά βλέπετε μέσα σε δύο χρόνια να έχουν πάρει μια καθοδική πορεία, να έχουν χαθεί και λέτε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και λέτε είμαι εδώ υποψήφιο να τα ενεργοποιήσουμε πάλι. Ποια άλλα θέματα βάζετε. Ποια άλλα θέματα. Το αεροδρόμιο. Ναι. Πώς δηλαδή θα εξασφαλίσουμε, είναι διεθνές. Θυμήστε μου, τώρα γελάω γιατί ναι. στο αεροδρόμιο, πότε υπήρχε ας πούμε η τελευταία παρέμβαση. Η τελευταία παρέμβαση έγινε το 2010. Ανεβοκατεβαίνουν κάτι αεροπλάνα. Να... Το 2010, ακούστε ναι. Να δείτε, το 2010 έγινε ο πύργος ελέγχου. Η τελευταία χρονιά ήταν δική σας. Η τελευταία χρονιά η δική μου που δημοπρατήσαμε ναι. Τον πύργο ελέγχου την πρώτη φάση. Ναι. Αφού προηγουμένως τοποθετήσαμε όλα εκείνα τα κόκκινα φώτα που βλέπετε στα βουνά επάνω, ναι, που ναι. Είναι φώτα προσέγγισης για νυχτερινή προσγείωση. Για προσγείωση που λέγαμε θα έρχονται λοιπόν, και ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, έγινε το έργο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και εμείς ανοίξαμε τις διόδους για να μπορέσουμε ωραία, να στήσουμε. 10, 14, 15. Από εκεί και πέρα, στο πρόγραμμα ΕΠΑΔΗΜ είχαμε αφήσει ένα 200 περίπου, δεν είχε χρηματοδότηση βέβαια, αφήσαμε ένα 200 περίπου για να. Γίνουν τα ηλεκτρομηχανολογικά να τελειώσει ο πύργος ελέγχου και να λειτουργήσει το αεροδρόμιο με τη βούλα. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Όταν λοιπόν το 2007 επισκέφθηκα για πρώτη φορά την έκθεση ΜΙΤ στη Μόσχα και έγινα δεκτός από τον Δήμαρχο Μόσχας, τον κύριο Λουσκόφ, μας ρώτησε εάν το αεροδρόμιο Καστοριάς είναι έτοιμο. Ήμουνα μαζί με τον κύριο Βασάλο την πρώτη φορά και με τον κύριο Σταυλή τη δεύτερη. Εμείς υποσχεθήκαμε ότι μέσα και τον καλέσαμε τον Δήμαρχο εδώ να έρθει. Βέβαια, έτυχαν κάποια γεγονότα στην Ρωσία και δεν μπόρεσε να έρθει. Αλλά το 2010 είχαμε δεσμευτεί ότι το αεροδρόμιο θα έχει τελειώσει. Ενδιαφερόταν για απευθείας πτήσεις από Μόσχα και Καστοριά. Σας είπα και ποιοι ήταν παρόντες και μπορείτε να τα διερευνήσετε. Τώρα από εκεί και πέρα το αεροδρόμιο. Η πρώτη φάση τελείωσε, η δεύτερη δεν τελείωσε. Είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια σας είπα. Ήταν ενταγμένο σε ένα πράγμα το οποίο δεν είχε χρήματα, αλλά εδώ χρειάζεται και η ικανότητα, χρειάζεται και η συνεργασία, χρειάζεται και αυτά βγαίνουν από το κέντρο. Ναι, εκεί λοιπόν κέντρο... χρειάζεται η πίεση, εκεί χρειάζονται οι γνωριμίες, εκεί χρειάζονται οι διασυνδέσεις, κύριε Παρά, να μπορείς να διεκδικήσεις αναπητής. Εκεί δεν καταλάβαμε. Εγώ τα 150 εκατομμύρια που έφερα όλα αυτά τα χρόνια στην Καστοριά, κύριε Παρά. Πόσα 150, 150 εκατομμύρια. Δεν τα έφερα τυχαία. Έτρεξα πάρα πολύ να τα πάρω, είχα διασυνδέσει, είχα γνωριμίες, κατάφερα, είχα ετοιμότητα. Μισό το, τι, φέρατε τι, δεν είναι χρήματα τα οποία τα στέλνουν στην ομαρχία και τα λοιπά. Όχι, πώς. Δεν είναι χρήματα. Αυτά είναι χρήματα τα οποία εντάξαμε έργα στα προγράμματα τα αιωτικά, χρήματα τα οποία ήρθαν στην ομαρχία, χρήματα τα οποία πήραμε πλέον, όπως από τα σχολεία, πήραμε τριπλάσια χρήματα από ό,τι πήρε η Κοζάνη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έγιναν με γνωριμίες, με πιέσεις, με δέσεις. Αλλά πάντοτε υπήρχε ένα συντονισμό όλων αυτών των κινήσεων. Ένας ήταν επικεφαλής και πηγαίναμε κάτω και διεκδικούσαμε. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Και θέλω να πω κάτι. Σε αυτήν τη φάση, να πω και το τελευταίο. Τη έργα τη κλεισούρα. Που με λείπει, άκουσα προηγουμένως τη συνέντευξη. Αυτό είναι το Μαρσάνη, τον υποψήφιο που έχει κλείσει. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ενημερωμένος καλά. Το έργο αυτό το ζητάει η Πτολεμαϊδά. Το ζητάει όλη η περιοχή ευρύτητης Ευρωδέας για να γίνει η σύνδεση της Καστοριάς με την Πτολεμαϊδά, να ζωντανέψει η περιοχή αυτή που λόγω του καθέτου νεκρώθηκε όλη η περιοχή του Δήμου, του Αγίων Αναργύρων, του πρώην Δήμου, έχει νεκρωθεί. Ακούστε, η πρόσβασή μας στο Ποδοσάκιο, και απορώ που ακούω αυτά τα πράγματα, γιατί η πρόσβασή μας είναι στο Ποδοσάκιο
Η διαδρομή Βέργα Βαρικό είναι 1200 μέτρα. Θα πηγαίνουμε σε ένα τέρατο στην Πλεμαίδα. Θα έχουμε μια μονάδα σύγχρονη, πιστεύω με ικανοποιεί, και αν εξυγχρονιστεί, θα μας παρέχει την υπηρεσία, την υγειονομική υπηρεσία που χρειάζονται οι πολίτες. Να μην τρέχουμε στα Γιάννα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και βέβαια ήταν η τηλεθέρμανση. Γι' αυτό θέλαμε να κάνουμε τις έργα του. Ναι, αυτό τώρα. Τι έγινε. Εκεί λοιπόν, ακούστε τώρα. Για μελέτη. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Βεβαίως, δεν είναι μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Και τώρα δηλαδή δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Και σώθηκε τελευταία. Και δεν μπορούμε να βρούμε και πρόγραμμα να το εντάξουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Από ό,τι ξέρω, η περιφέρεια έκρινε ότι ήταν η χρηματοδότηση ήταν πολύ μεγάλη, δηλαδή, τα 70 εκατομμύρια, και δεν μπορούσε να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα. Έτσι έκριναν. Από εκεί και πέρα όμως. Η περιφέρεια από την προηγούμενη διοίκηση δεν μπήκε. Δεν μπορούσε να μπει γιατί όλα τα χρήματα της περιφέρειας ήταν 100 εκατομμύρια. Τα 70 εκατομμύρια δεν μπορούσαν να μπουν. Εντάξει, μόνο για την Καστοριά, γιατί τα άλλα ήταν για την Μακεδονία. Αλλά ακούω ότι θα διατεθούν μεγάλα ποσά. Από εκεί και πέρα όμως τώρα, όταν δεν μπορείς να εντάξεις ένα έργο στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου, κοιτάς να βρεις που θα το εντάξεις. Mm-hmm. Περιμένεις, ψάχνεις. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό σας λέω εδώ, τα μεγάλα θέματα. Δεν θέλουν τρέξιμο, θέλουν συντονισμένες προσπάθειες, θέλουν έρευνα. Και πάλι σας είπα, μιλάω ότι θα έκανα εγώ. Εγώ δεν θα τα έκανα αυτά. Δεν είναι εγωιστικό, δεν θα τα έκανα. Γιατί είχα μάθει πώς πρέπει να κινούμε. Και πάντοτε ήμουν ανοιχτός σε όλους δηλαδή, τους φορείς. Δηλαδή, μου λέτε για παράδειγμα για τη σύρεγγα της κλεισούρας. Βεβαίως. Και απλά είναι και η ευκαιρία που παρακολουθεί και παράδειγμα όλη η Πτολεμαΐδα τώρα αυτά που λέτε. Δηλαδή, λέτε ότι την στιγμή αυτή αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Βεβαίως. Τι έτσι. Ένταξε σε άλλο πρόγραμμα. Σε άλλο. Ποιος το ψάχνει. Να... αυτό θέλω να σας πω. Αυτό θέλω να σας πω. Ήδη έπρεπε να γίνει μια προεργασία. Και πάλι σας λέω. Προσωπικά, όταν μιλάω αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να ρίξω ευθύνες. Σαν άνθρωπο τον οποίο, ο οποίος με τίμησε και τον τίμησε. Και νομίζω ότι συνέχισε το έργο μας και ο άνθρωπος σε κάποια στιγμή βλέποντας αυτά είπε και εκείνα που είπε δημόσια για και κατήγγειε και τον κύριο Σαββόπουλο μιλάω. Α, λέτε ότι μετά από ονομάζεις παραδόθηση στον κύριο Σαββόπουλο. Βεβαίως και νομίζω ότι το έργο μου το συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, το προσπάθησε όμως ο Σαββόπουλος. Το προσπάθησε, αλλά ακούστε με να δείτε. Να το, ο κύριο Σαββόπουλος δεν ήταν. Ο κύριο Σαββόπουλος ή δεν αποδέχθηκαν και είπαν ότι μα είπε ο Δακής δεν έχουμε λεφτά και τελείωσε. Γιατί αυτά ακούσαμε σε ένα περιφερειακό που έγινε συμβούλιο στην Καστοριά. Το ένα και μοναδικό που έγινε ποτέ. Ο κύριο Σαββόπουλος έδωσε τη μάχη, όπως το έδωσαν και όλοι οι άλλοι. Αλλά και σε κάποια στιγμή τελώντας. Σε αγανάκτηση είπε κάποια πράγματα. Ναι, είχε πει θα παραιτηθούμε, θα κάνουμε, θα πιέσουμε. Βέβαια τώρα έτσι ακριβώς ήταν. Όμως ήταν μια θαραλέα πράξη και εξέφρασε την αντίδραση του και η την αντίδραση του. Λέτε αυτή η έκρηξή του, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Τώρα εντάξει, για να πεις κάτι και να φτάσεις μέχρι την ολοκλήρωση όταν υπάρχουν εντάξει, και δεδομένα. Δεν το έκανε, αλλά λέτε ότι ήταν μια. Ο άνθρωπος είδε ακριβώς τι γίνεται και μίλησε αυθόρμητα. Δύσκολες στιγμές. Για μένα σας λέω και πάλι θα ήταν δικαίωμα γιατί πρώην συνεργάτη μου είναι. Νομίζω ότι συνέχισε το έργο που ξεκινήσαμε όλοι μαζί και νομίζω ότι όλα αυτά που κερδίσαμε δεν καθυστέρησαν. Κόλλησαν γιατί δεν έγιναν εκείνα που έπρεπε να γίνουν, δεν βρέθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί που έπρεπε για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε την Καστοριά στον δρόμο και την πορεία της ανάπτυξης. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν τώρα τι κρατώ από αυτό το κομμάτι που λέτε, δηλαδή για την υποψηφιότητά σας, λέτε τα μεγάλα ζητήματα που είναι το πανεπιστήμιο, είναι η σύρεγγα της κλεισούρας, είναι το αεροδρόμιο, αυτά βέβαια έχουν και άλλα πολλά ζητήματα, τα νοσοκομεία, οι πρόσβαση και τα λοιπά. Σας πω κάτι που λέτε για το νοσοκομείο. Ξέρετε ότι σαν νομαρχική αυτοδιοίκηση δείχνοντας ευαισθησία στα θέματα υγείας, ήμασταν η μοναδική νομαρχία που πήραμε λεφτά από άλλο δηλαδή που τα έπαιρνε νομαρχία για να κάνει έργα και εξοπλίσαμε το νοσοκομείο με 2 εκατομμύρια. Ανακαινήσαμε πτέρυγες, πήραμε τα ασθενοφόρα, αλλά δεν πρέπει να τα λέω γιατί δεν κάνω απολογισμό του νομαρχιακού έργου. Ναι, αλλά και ο αξονικός τομογράφος ακόμα. Και ότι ο εξοπλισμός του τεχνητού νεφρού, η ανακαίνιση, όλα αυτά που έγινε στο νοσοκομείο, που εξυγχρονίστηκε το νοσοκομείο και θα μπορούσα να αναφέρω άπειρα που έχουν γίνει γύρω στα 2 εκατομμύρια, καμιά νομαρχία δεν τα δώσει. Εδώ υπάρχει λοιπόν λέτε μια στόχευση. Κάποιος πολύ εύκολα μπορεί να πει ότι ο Ιάννη. Ξέρετε γιατί σας τα λέω. Τρέξαμε και βρήκαμε το μηχανισμό για να μπορέσουμε να τα πάρουμε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο αξονικός τομογράφος δεν μπορούσε να το δημοπρατήσει η νομαρχία. Καταφέραμε και πήραμε κατεξαίρεση έγκριση. Και εκεί μας βοήθησε. Και ο τότε ο κ. Σκιαδάς που ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου και εν συνεχεία ο κ. Πιτσάνικος όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Και καταφέραμε το δημοπρατήσαμε κατεξαίρεση. Αυτό θέλει τρέξιμο για να γίνει. Θέλει πίεση για να γίνει. Δεν ήμασταν μόνοι μας. Εδώ λοιπόν έκλεισε και λέω από εδώ και πέρα, αν εγώ έχω την τιμή του κόσμου. Και την ψήφο και εκλεγώ βουλευτής, αυτό το πράγμα θα το προτάξω. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ενώ και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει για την Καστοριά.
Ναι. Όχι να χάσουμε κι άλλο. Ναι, λέτε ότι υπάρχει περιθώριο, γιατί η αντίδραση των πολιτών είναι έντονη, έτσι. Μπορεί να κακοφαίνεται καμιά φορά στο κόμμα σας ή οπουδήποτε άλλο ότι τα λέμε και τα επισημαίνουμε, αλλά υπάρχει αντίδραση για αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν χαθεί. Βεβαίως. Αντίδραση εγώ έχω εντοπίσει, για παράδειγμα, να σας πω και σε πιο απλά, για μένα πολύ μεγάλα ζητήματα. Όταν, για παράδειγμα, ακούει ο κόσμος ότι πιλωτικά εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ο κόσμος φωνάζει και λέει: μα δεν είμαστε ούτε σε αυτό μέσα. Γιατί, κύριε Γιάντζη, υπάρχει ένα θέμα, και αυτό είστε υποψήφιος βουλευτής. Δεν ξέρω αύριο αν θα σας επιλέξει η Καστοριά, αλλά εδώ, στο κομμάτι της ανεργίας, πρέπει να υπάρξει τεράστιο, να πέσει τεράστιο βάρος από όλους σας. Αυτό είναι το και πρώτο. Και δεν είναι μόνο τα εξάμεινα προγράμματα που λέμε και συνήθως. Αυτά, ξέρετε κάτι, αυτά είναι, να πω τι, ένα χαρτζηλίκι στους νέους είναι. Ναι, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας. Τι κάνουμε με αυτά όμως? Ποιος ακούει, πότε αυτό ακούει, αν ακούει. Από εδώ και πέρα λοιπόν, στη συνεργασία όλων των φορέων και εργατικού κέντρου και όλοι, θα πρέπει να βρούμε και να δώσουμε στην Καστοριά αυτά που πρέπει. Έτσι. Και για αυτό που λέτε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και για το διαδίκτυο και το tablet, laptop, τα αυτά που νομίζω που χορηγούνται δωρεάν. Δωρεάν, αυτά που αφορούν τη νέα γενιά. Είμαστε απ' έξω αυτά, σε αυτά, αλλά πρέπει να μπούμε. Και να πάρουμε και για τη γούνα. Η γούνα αυτή τη στιγμή είναι ένα προϊόν το οποίο στήριξε την ελληνική οικονομία στα δύσκολα χρόνια. Που οι Καστοριανοί δεν βοηθήθηκαν από την πολιτεία όπως έπρεπε. Σας είπα, έτυχε. Δεν βοηθήθηκαν γιατί? Δεν υπάρχει η ιστορία των δανειοδοτήσεων των προκλητικών διαγραφών ή ρυθμίσεων κατά καιρούς που έχουν την άξη στον αέρα. Μην αναφέρεστε στο κομμάτι αυτό. Και τα ταμεία της εφορίας από τις εγγυήσεις που έδινε το κράτος. Μην πηγαίνετε στο κομμάτι αυτό, εγώ άλλο θέλω να πω. Αυτό είναι πίσω. Κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή η γούνα. Γιατί η γούνα είναι η κινητήρας, η δύναμη της οικονομίας του τόπου μας. Και ο πρωτογενής τομέας, τα μέλλοντα φασόλια και ο τουρισμός. Άλλο τίποτα δεν έχουμε. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες, γιατί τα έχω μελετήσει και τα ξέρω τα θέματα. Αλλά δεν είναι της ώρας. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, ο πικραμένος κόσμος, ο υγιώς σκεπτόμενος κόσμος, να συσπηρωθούν, να γυρίσουν πίσω για να μπορέσουμε να δούμε με καλή, να έχουμε μπροστά μας ένα καλύτερο αύριο. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Εγώ δεν κινδυνολογώ, αλλά νομίζω ότι ο δρόμος που έχει χαραχθεί από τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι σταθεροποιεί αυτή τη στιγμή την κατάσταση και το αύριο πιστεύω ότι θα έρθει καλύτερο. Θέλω να πιστεύω. Πολλές φορές. Βέβαια, από εκεί και πέρα, κύριε Παραρά, να σας πω και κάτι. Ποιος θα είναι ο ρόλος ενός βουλευτή? Δυστυχώς, από ό,τι είδες όλα αυτά τα χρόνια, δύο πράγματα. Ή θα είσαι καλός στον τόπο και κακός κάτω, ή θα είσαι καλός κάτω και κακός στον τόπο. Εγώ θα προτιμούσα να είμαι κακός κάτω και καλός στον τόπο. Εγώ δεν έχω σκοπό, κύριε Παράνα, να πηγαίνω στην Αθήνα και να συνεντευξιάζομαι και να παίρνουμε στα υπουργεία και να συζητάω και να χαιρετίζουμε. Δεν το κάνω αυτό. Και δεν το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κατηγορώ κανένα. Λέτε αυτό. Λέω μέσα μου. Δεν έχω την ανάγκη. Δεν έχω την ανάγκη να πάω να επισκεφθώ έναν υπουργό. Έχω την ανάγκη να συζητήσω και να έχει ουσία. Να επισκεφτείτε τον υπουργό. Ναι, αλλά να έχει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται μια φωτογραφία να βγείτε, μπορεί να χρειάζεται και αυτό. Μα δεν το συζητάω τώρα. Εγώ κοιτάω, δεν είπα για φωτογραφία, λέω το αποτέλεσμα. Ναι, αν δεν πάτε στον υπουργό, πού θα πάτε όμως? Θα πάω στον υπουργό, αλλά θα πάω για να έχει ένα αποτέλεσμα. Το να πάω να το πω καλημέρα, υπουργέ, να πιω ένα καφέ, δεν θέλω να το κάνω. Καθίστε, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν απλώς για να πούνε ότι πήγαν, λένε καλημέρα και φεύγουν. Δεν ξέρω τι κάνουν. Άπραγοι, τίποτα, δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω, δεν κατηγορώ κανέναν. Αυτό σας είπα, μακριά από μένα. Εντάξει. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για τον εαυτό μου. Ναι. Γιατί, να σας πω κάτι. Τώρα, εγώ έρχομαι να διεκδικήσω την ψήφο του κόσμου. Και δεν μπορώ να μιλάω ότι κάνουν οι άλλοι και αυτό δεν με αφορά εμένα. Εντάξει, αλλά μπορεί να γνωρίζετε τι δεν κάνουν ή τι κάνουν οι άλλοι. Δεν για να τα αποφύγετε εσείς αν δεν είναι όχι, καλά. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το πήγα εκεί. Με ενδιαφέρει τι θέλω να κάνω εγώ. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε, γιατί προεκλογικά μπορεί να τα λέτε κι εσείς και όλοι πολύ εύκολα. Δεν λέω προεκλογικά τι εγώ. Να λέτε είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, ότι εγώ θα γίνω καλός για την Καστοριά, αλλά θα είμαι κακός με το ποιο κόμμα. Εάν αύριο ο Σαμαράς πει να ψηφίσετε μνημόνια και εσείς, θα το κάνετε. Όλοι θα τα κάνετε τα μνημόνια. Λοιπόν, δεν είπε κανείς, κύριε Παραρά, να ρίξει την κυβέρνηση και να φέρει τη χώρα σε περιπέτειες. Όμως ο κόσμος έχει απέτηση, παραδείγματος χάρη, αυτά τα προβλήματα που έχουμε εδώ να μεταφέρονται σωστά, να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρούς συμμάχους μέσα, να τα θέσουμε σωστά και να τα διεκδικήσουμε σωστά. Ναι, εντάξει. Ναι, λέτε όμως αυτό το πράγμα γιατί, ας πούμε? Γιατί εγώ έχω ακούσει βουλευτές και την κυρία Αντωνίνου να λέει και να τσατίζεται για την αρχιτεκτονική, δεν φορά παντελόνια υπουργός. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι φτάνουμε στα άκρα. Φωνάζουν κάποιοι, διαμαρτύρονται. Και εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό αύριο, δεν ξέρω. Και μετά φόρεσε παντελόνια υπουργός.
Δεν ξέρω αν φόρεσε. Μα τώρα τι με ρωτάει. Είπε μια κουβέντα. Α, λέτε. Ναι. Από εκεί και πέρα, εκείνη πρέπει να εξηγήσει γιατί την είπε την κουβέντα εκείνη. Ναι. Τσατίστηκε. Και γιατί επαναχώρησε μετά. Α, επαναχώρησε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που είπατε όμως, λίγο παραπάνω εξηγήστε το. Δηλαδή, όταν σας ακούω να λέτε ότι εγώ δεν θέλω να είμαι αρεστός κάτω, θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο. Μα έτσι είναι. Πώς συνδυάζεται αυτό. Συνδυάζεται. Δηλαδή, όταν κάτω θα πάω κάτω και θα πω προβλήματα θα σας πω ένα και δεν θα μπορείτε να προσεγγίσετε υπουργούς ή να δείτε υπουργούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν ξέρω τώρα αν θα είναι και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε. Εγώ έτυχε να είμαι νομάρχης και με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα να σας πω και κάτι. Να σας πω ότι παραπάνω πήρα από το Πασόκ από ό,τι πήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω πρόβλημα εγώ επικοινωνιακό. Ξέρω πώς θα διεκδικήσω, ξέρω τι πρέπει να πω και είχα γνωριμίες και διασυνδέσεις, τους σεβόμουν και με σεβόντουσαν. Αλλά πήγαινα με επιχειρήματα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα και αν θέλετε ρωτήστε τον κύριο Τοντονή, τον Δήμαρχο. Για το φράγμα του βράχου. Θα έχει τελειώσει το φράγμα του βράχου. Για δέστε πόσα εκατομμύρια δόθηκαν. Πώς δόθηκαν αυτά. Μάλιστα. Αυτά είναι μάχη για να δοθούν. Πήγαμε 100 φορές στο Υπουργείο πήγαμε. Όχι μία φορά. Mm. Και παίρναμε και χαρτιά και, χαρτιά και ευχές και χτυπήματα στην πλάτη. Το αποτέλεσμα όμως ήρθε. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι, η διεκδίκηση, σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε. Ο τρόπος που θα κινηθείτε διαφέρει από αυτόν που είδαμε στην Ομαρχία, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπετε να έχουν αλλάξει τα πράγματα, θέλετε να κάνετε κάτι άλλο. Βέβαια στην Ομαρχία, είστε και με μια ομάδα 20-30 ατόμων ομαρχιακών συμβούλων ή ήσασταν κτλ. Τώρα, ο βουλευτής είναι κάτι άλλο. Είναι μόνος του, έχει 5-6 συνεργάτες, τα Ιόνια. Ακούστε. Αυτή τη στιγμή ο βουλευτής είναι ο εκπρόσωπος του τόπου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής. Να στηρίζει τα προβλήματα του τόπου. Να επιλύει τα προβλήματα του τόπου, συνεργαζόμενος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εντάξει, σας είπα και πάλι. Και για τη γούνα. Δεν έχει προβληθεί η γούνα όπως έπρεπε από την Ελλάδα. Οι γουναράδες διαφημίστηκαν με τα δικά τους μέσα. Δεν διαφήμισε τη γούνα η πολιτεία. Δεν έδωσε. Δηλαδή, αυτό μπορεί να παίξει ένα ρόλο να σας πω. Τι να κάνει, να πάει στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πω για πρώτη φορά το τι συνέβη το 2007 στην έκθεση τιμή όταν σηκώθηκε υπουργός ελληνικής κυβέρνησης, να μην ονοματίσω. Το 9 ήταν η κυρία Γκερέκου, ήταν. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Και είπε ότι στο πρώτο. Κόμμα σας επέστρεψε τώρα. Το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδος, παρουσία 200 δημοσιογράφων, είναι ο καπνός. Και πήρα το λόγο και της λέω ότι μήπως κάνετε λάθος. Καπνός είναι το 50%. Η γούνα έχει 57%, τη λέω. Και βέβαια εκείνη την ώρα ξεσηκώθηκε η θύελλα κάτω και σε κάποια στιγμή άκουσα Ρώσους δημοσιογράφους να φωνάζουν γιατί δεν απλουστεύεται η διαδικασία του Σέγγεν. Ξέρετε πόσα χρήματα χάθηκαν, πόσος κόσμος δεν μπορούσε να έρθει. Με τις διαδικασίες βέβαια βελτιώθηκαν στην πορεία. Αλλά χάθηκαν. Χάθηκαν χρήματα. Πήγαινε όλο στην Ισπανία και δεν μπορούσε να ζει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ζητήματα αυτό που θέλω να σας πω. Θα τα δούμε και την επόμενη. Και βέβαια να σας πω και κάτι. Ναι. Επισκεπτόμενος τότε με τον Υπουργό τον Εμπορίου, τον κύριο Μουράτοφ, που μιλούσε από τα ελληνικά και οι γνωποί τον ξέρουν τον κύριο Μουράτοφ, με γύρισε σε όλα τα μαγαζιά της Μόσχας, δεν είδα ένα ελληνικό προϊόν. Έβλεπα μήλα σκοπιών και δεν είδα μήλα ούτε Ελλάδα, ούτε πορτοκάλια, ούτε τίποτα. Ναι, αυτά είναι στο δικό σας χέρι. Αλλά θέλω να πω ότι ο οργανισμός πρώτης εξαγωγών λοιπόν, δεν λειτουργήσε. Αυτά λοιπόν πρέπει να κινήσουμε και αυτά πρέπει να κάνουμε μέσα, ούτως ώστε η κυβέρνηση που θα έρθει πρέπει να αλλάξει τελείως και ριζικά πράγματα, γιατί αλλιώς δεν έρχονται οι νέοι πίσω. Μάλιστα. Οι νέοι για να έρθουν πίσω πρέπει να δουν κάποια αλλαγή. Να αρχίσουν να εμπιστεύονται τους πολιτικούς. Και αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει σήμερα να κάνουμε εμείς. Γι' αυτό και εγώ θεώρησα ότι αυτή την ώρα, ξέροντας να διαχειρίζουμε τα προβλήματα, έχοντας την εμπειρία που πρέπει, στην ουσία επιστρατεύουμε. Για να βοηθήσω. Γιατί να σας πω και κάτι, δεν είχα ούτε από τιμές. Από αντιπάλους σας, μιλήμα... ξέρετε τι ακούγεται, ότι είστε σε μια ηλικία που έχετε περάσει και από νομάρχη τα λοιπά, είστε κάπως μεγάλος, δεν θα έπρεπε να εμπλακείτε. Σας είπα γιατί. Εμπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ηλικία είναι το τελευταίο, κύριε Περέρα. Εγώ άλλη φορά δεν πρόκειται να καταστώ. Η τελευταία είναι αυτή. Σας είπα και πάλι. Με ανησυχεί το αύριο, με ανησυχεί το κόλλημα όλων των μεγάλων ζητημάτων της Καστοριάς και πιστεύω ότι εγώ μπορώ να τα διαχειριστώ έχοντας την εμπειρία, γι' αυτό και ζητώ την ψήφο του Καστοριά. Θέλω ένα τελευταίο. Για να εκλεγεί ένας βουλευτής, δεν ξέρω τι χρειάζεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι μόνο το θέμα της ψήφου των πολιτών. Χρειάζεστε παράγοντες δίπλα σας. Δηλαδή, τώρα
Τι κάνετε, πώς κινείστε εσείς τώρα? Είναι μια απλή διαδικασία, ένα κάλεσμα? Σήμερα κάνετε ένα κάλεσμα και λέτε ψηφίστε εμένα γιατί θέλω να κάνω 5 πράγματα. Κύριε Παρά, σε 10 μέρες τώρα τι προσβλήκατε? Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, για μένα είναι πρωτόγνωρο αυτό. Δηλαδή, ούτε τηλέφωνο δεν μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, αν δεν ήταν και το δικό σας μέσο να πούμε 5 πράγματα να μας ακούσουν. Και θα περάσουν όλοι από εδώ. Ναι, να ακούσει ο κόσμος. Καταρχάς, βέβαια, και πάλι σας λέω ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αντιπάλους μου και ιδιαίτερα του χώρου μου και δεν θέλω να κάνω κριτική και μαγράνι μου αυτά τα πράγματα. Αλλά σήμερα. Καταθέτω την πρότασή μου, μπορεί κάποιος να στεναχωρώ, αλλά αυτά πιστεύω και αυτά λέω. Γιατί, πώς μόνο... βλέπετε ναι. την μάχη τώρα με τους άλλους τρεις, δηλαδή ασχολείστε καθόλου? Κανένα σας σχολεί. Εκνευρίζει ο Σταύρος, ο Ζήσης ή η Μαρία, κανένα, τι κάνουν? Κανένα σχόλιο. Όχι, όχι. Τι κανένα σχόλιο, δεν μιλάτε μαζί τους δηλαδή? Όχι, μα δεν μπορώ να κάνω σχόλια. Δεν κάνω κανένα σχόλιο. Δεν κάνετε κανένα σχόλιο. Ενώ υπάρχει καλή σχέση. Γιατί δεν υπάρχει? Τι εντάξει, ελπίζω να είναι καλό το κλίμα μέχρι τέλους. Και γιατί, τι έχουμε να μοιράσουμε? Όχι, λέω, ελπίζω να. Καθένας θα καταθέσει την πρότασή του, ο κόσμος θα μας ακούσει και θα κρίνει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε οι σωτήρες του τόπου, αλλά δώσαμε δείγματα γραφής, έτσι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Και βέβαια δεν μπορώ να βλέπω αυτό το χάλι. Ξέρετε, αν γυρίζαμε μια ταινία σήμερα, τι θα έλεγα? Καστοριά ώρα 0. Γυρίστε έξω. Κάστε την εδώ Μητροπόλεως να δείτε. Πού είναι το ξενία, πού είναι το πολιτιστικό κέντρο? Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Και μείναμε πάρα πολύ πίσω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό έχουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ να ευχαριστήσω και εσάς, να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν και πιστεύω να με τιμήσουν με τη ψήφο. Να είστε καλά. Και να εκλεγώ και από εκεί και πέρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Για να δικαιώσω, γιατί ένα στόχο. Αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο, τον υπεραγάπησα, τον αγαπώ. Είμαι από μικρό παιδί σε αυτόν τον τόπο και θέλω την ευημέρεια του τόπου. Μάλιστα. Θα δούμε και πώς θα πάει όλη αυτή η εκλογική μάχη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας έχουμε ξανά και την άλλη εβδομάδα, όπως και όλους τους υποψήφιους. Αρκετοί είστε, 40-50 είστε στην Καστοριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο δίκτυο. Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κώστας Γιάντζης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά για σήμερα. Στις 8 αύριο το απόγευμα προς βράδυ θα είμαστε με τη Μαριγώνα Γνωστοπούλου στο δελτίο, εδώ στο δίκτυο. Αμέσως μετά live με υποψήφιους βουλευτές. Νωρίτερα βέβαια, πολύ νωρίτερα, το πρωί στις 10 δηλαδή, θα είμαστε μαζί εμείς στον Α στους 94,7 και για να μας ακούτε ζωντανά και στον Α μπορείτε να μπαίνετε στον alfa.fm.gr και από εκεί να ακούτε και το πρόγραμμα το δημοσιογραφικό το πρωινό. Εύχομαι ένα καλό βράδυ.